Συνελληνίδες, συνέλληνες, χαίρετε. Είμαι ο Γρηγόρης Κωσιβάκης, δικηγόρος συγγραφέας και με τον φίλο μου Γιώργο Λεκάκη, δημοσιογράφο και συγγραφέα, παρουσιάζουμε την εκπομπή Συν Αθηνά. Η εκπομπή μας είναι εδώ και 3 μήνες περίπου στις τηλεοράσεις σας και πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα είναι θετικό. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι μεταδίδεται σε 27 σταθμούς σε όλη την Ελλάδα και τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ελπιδοφόρα για μας και μας δίνουν κουράγιο για να συνεχίσουμε. Γιώργο, θες να πεις κάτι πάνω σε αυτό? Όχι, να χαιρετήσω κι εγώ με τη σειρά μου και τους φίλους μας, τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για αυτήν εδώ την εκπομπή. Και εμείς κάνουμε αυτό που όταν ξεκινήσαμε είχαμε ως στόχο να κάνουμε. Να σας ενημερώνουμε με ελληνική κεντρική άποψη. Στις ημέρες μας αυτό που μας προβληματίζει και ήταν ίσως και το κίνητρο που μας έδωσε την σκέψη και την ενέργεια για να βγάλουμε αυτή την εκπομπή είναι ότι παρατηρούμε μία ή προσπάθεια ή έλλειψη προσπάθειας, όπως θέλετε δέστε το, της απαξίωσης της ελληνικής ιστορίας από την πολιτεία την κρατούσα, η οποία θα έπρεπε να είναι μπροστάρισα σε αυτό, γιατί λαοί που δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν την ιστορία τους, δεν τη θυμούνται, δεν έχουν μέλλον. Αυτό είναι αποδεκτό, το λένε πολλοί συγγραφείς, το παραδέχονται όλοι, το ακούμε πολλές φορές και από χίλιοι υπουργών και πρωθυπουργών ακόμη, με τη διαφορά ότι δεν μετουσιώνεται σε πράξεις, σε ενέργειες οι οποίες θα το δώσουν στον κόσμο, στον ελληνικό λαό και κυρίως στην ελληνική νεολαία. Τελευταία ακούμε ότι προωθείται ένα νομοσχέδιο για την παιδεία και ακούσαμε ότι θα προταθεί στη Βουλή να ψηφιστεί ότι η ιστορία θα είναι προαιρετικό μάθημα. Για μας αυτό είναι ξεκάθαρο ότι είναι μια εγκληματική ενέργεια και αν πράγματι είναι έτσι, εμείς θεωρούμε ότι ανοίγουμε πόλεμο. Έναν πόλεμο για την μόρφωση, για τη μνήμη, για την ιστορία της Ελλάδος, που είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχει ο ελληνικός λαός σήμερα μέσα σε αυτόν τον κατεωνισμό των μη θετικών, των αρνητικών πραγμάτων που υφίσταται. Και θα έλεγα, Γρηγόρη, να συμπληρώσω σε αυτά τα όσα λες, ότι το να κόψεις στα Ελληνόπουλα την ιστορία δεν είναι το ίδιο με το να κόψεις έναν οποιοδήποτε άλλο λαό την ιστορία από τη διδασκαλία του. Είναι ζήτημα μεγέθους και ποιότητας. Σαφώς. Η ιστορία μας είναι κάτι το οποίο μας κάνει υπερήφανους, είναι κάτι το οποίο μας κρατάει στη ζωή, είναι κάτι το οποίο μας κρατάει μέσα στο παγκόσμιο στερέωμα. Η ιστορία της Ελλάδος είναι ανεξάντλητη και τεράστια. Και όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά και για αυτά που έδωσε στους υπόλοιπους λαούς. Δεν είναι λοιπόν το ίδιο. Δεν έχει το ίδιο βάρος η ελληνική ιστορία εάν αποκοπεί από την ελληνική διδασκαλία από ότι αν αποκοπεί μια άλλη ιστορία, ας πούμε των κατοίκων του Αζερβαϊτζάν, που είναι πρόσφατη η ιστορία τους και χθεσινή. Σεβαστή και αυτή. Αν και σεβαστή και αυτή, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Έτσι. Π.χ. διάλεξα μια χώρα. Και όχι μόνο αυτό. Ήδη έχουμε χάσει τη γεωγραφία. Ήδη βγαίνουν στρατιές μαθητών. Πάρα πολλά παιδιά έχουν τελειώσει τα δημοτικά και τα γυμνάσια και δεν ξέρουν να σου δείξουν τον Ποινιό στο χάρτη, τον Όλυμπο και την Αλεξανδρούπολη. Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Με πρόλαβες, το είχα υπόψη μου να το πω, ότι αγαπητοί συνέλληνες και συνελληνίδες, μη θεωρήσετε ότι μπορείτε να μάθετε ιστορία χωρίς ταυτόχρονα να κοιτάζετε το χάρτη. Η γνώση του χάρτη είναι σεβασμός προς την πραγματικότητα, την ιστορική πραγματικότητα, γιατί τα πράγματα και τα γεγονότα που θα θελήσετε να μάθετε δεν μπορούν να είναι στον αέρα. Κάπου γίναν. Αυτό το κάπου πρέπει να είναι κτήμα της γνώσεώς σας και δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητο. Η ιστορία έχει ένα χρονικό πλαίσιο και ένα γεωγραφικό πλαίσιο. Έξω από αυτά η ιστορία δεν είναι επιστήμη. Πρέπει να οριοθετείτε από τάδε μέχρι τάδε χρονολογία μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο τι συνέβαινε στη γύρω περιοχή, ποια ήταν τα ήθη και τα έθιμα οι κρατούσες συνθήκες και σε ποιον γεωγραφικό χώρο εντοπίζονται όλα αυτά. Αλλιώς η ιστορία είναι έολη. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε προκαταβολικά ενδεχομένως αν αυτό το σενάριο που είπαμε πριν της απαλήψεως της ιστορίας από τα υποχρεωτικά μαθήματα τα διδασκόμενα, εμείς θα προβάλλουμε ιστορικά θέματα τα οποία κρίνουμε ότι έχουν σημασία
για τον ελληνικό λαό και την ελληνική νεολαία. Χωρίς να θεωρηθεί αυτό ότι έχει σχέση με μας, αλλά προκύπτει μέσα από μας, μια και σας συγγραφείς έχουμε γράψει κάποια βιβλία τα οποία έχουν εθνικά θέματα, μπορούμε σήμερα να σας πούμε ότι θα μιλήσουμε για κάτι ξεχωριστό. Θα μιλήσουμε για τους Σουλιώτες και για κάποιον Σουλιώτη που όλοι παραδέχονται, συγγραφείς και παλαιότεροι που γνωρίζουν την ιστορία, ήταν ο πιο εξέχων Σουλιώτης. Εγώ βέβαια θα διακόψω εδώ το φίλο μου, θα κάνω κάτι που δεν συνηθίζω, να πω ότι επειδή εκείνος είναι μετριόφρονο και δεν θέλει να το πει, ότι αφορμή για αυτήν εδώ την εκπομπή και για αυτό το θέμα, είναι η έκτη έκδοση του βιβλίου του «Διαχρονικός Υπηρωτικός Ελληνισμός». Ένα βιβλίο που μιλάει για την Ήπειρο, που μιλάει για το πώς οι Ηπειρώτες είναι μια διαχρονικότητα και ένα κομμάτι μέσα στον Ελληνισμό όλα αυτά τα χρόνια. Και το βιβλίο αυτό κάνει έκτη έκδοση σε αυτές τις μέρες που καταπολεμάται η ιστορία και η μόρφωση κλπ. Στα σχολεία. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι και φαντάζομαι ότι συνετέλεσε και αυτή εδώ η εκπομπή προς τούτο. Λοιπόν, Γρηγόρη Κωσιβάκη, συγγραφέα του βιβλίου «Διαχρονικός Υπηρωτικός Ελληνισμός». Και Ηπειρώτη. Και Ηπειρώτη, συν της άλλης. Από τα ορεινά της Άρτης. Έτσι. Επαρχία Ραδοβιζίων. Επαρχία Ραδοβιζίων. Τα δύσκολα όρη είναι εκεί, γι' αυτό και το ράδιο και λοιπά όλα αυτά. Μια ερώτηση. Οι Σουλιώτες είναι Έλληνες? Είναι ίσως η καταγωγή τους από τους πιο αρχαίγονους ελληνικούς πληθυσμούς. Έλα, δεν σε πιστεύω. Ναι. Μα εδώ πέρα βγαίνουν όλοι οι άλλοι και λένε αυτές τις σαχλαμάρες που λένε. Ναι. Και εσύ έρχεσαι και πας κόντρα σε όλο αυτό το ρεύμα, έτσι, κόντρα σε όλο. Είναι πολύ εύκολο να το αντικρούσω, γι' αυτό και γελώ. Παρακολούθησα πέρσι, αν θυμάμαι καλά, κάποιον, τώρα ιστορικός ήταν, μάγειρας ήταν, δεν ξέρω, νομίζω έχει τη δεύτερη ιδιότητα και προσπαθεί να αποκτήσει την πρώτη. Και έλεγε ότι οι Σουλιώτες είναι Αλβανοί και ότι ο Μάρκος Μπότσαρης δεν μίλαγε ελληνικά. Απ' τη μια μπορεί να καγχάσει κανείς με την ελαφρότητα του συγκεκριμένου και αυτόν που λέει, απ' την άλλη μεριά μελαγχολεί, γιατί δεν υπάρχει απ' την άλλη πλευρά η σχολική παιδεία ώστε να καγχάσουν όλοι οι Έλληνες μαζί, διότι δεν τους την διδάσκουν. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να τα σκαλίσουμε αυτά τα δεδομένα. Μάλιστα. Λοιπόν, 2-3 κουβέντες για τους φίλους που θέλουν να επιχειρηματολογήσουν σε όλους αυτούς που λένε ότι οι Σουλιώτες δεν ήταν Έλληνες, ήταν Αλβανοί, ήταν οτιδήποτε άλλο. 2-3 πραγματάκια απλά και γρήγορα. Ναι. Καταρχήν υπάρχει μια μεγάλη σειρά Ελλήνων συγγραφέων, τον Καργάκο, τον Σούλη, Χριστοβασίλης κλπ. Οι οποίοι περιγράφουν συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία θα είναι ποταμός να τα πω, αλλά όλοι συμφωνούν ότι στα βουνά του Σουλίου, στις κρίσιμες ώρες πριν την Επανάσταση και κατά την Επανάσταση, βρέθηκαν πληθυσμοί μαχόμενοι, αφενός ως απόγονοι που ήρθαν εκεί από τις στρατιές του Σκεντέρμπεϊ, του Γεωργίου Καστριώτη, ο οποίος πέθανε το 1468, ο μεγάλος τουρκομάχος ηγέτης εκείνης της εποχής, και οι στρατιωτικές του δυνάμεις διεσπάστησαν και άλλοι κατέφυγαν στην κάτω Ιταλία, άλλοι προωθήθηκαν προς νότον και βρήκανε καταφύγιο στα ορεινά ελληνικά βουνά. Και πολύ απλά και γιατί. Και γιατί έδιναν, εκεί μπορούσαν να μείνουν ελεύθεροι. Έτσι, μπράβο. Ένα. Τους έδιναν, τους παρήχαν τα βουνά αυτά. Ασφάλεια. Έχει σημασία. Εκτός όμως από αυτούς που ήρθαν και εγκαταστάθησαν εκεί περίπου μετά από το 1400, τέλος 1500 κλπ. Και φυσικά μέχρι να επουλώσουν τις πληγές τους, να αναπληρώσουν τις απολιές τους να και να ξαναμπορέσουν να δυναμώσουν. Έτσι. Ως φάρες αρχικά, πρέπει να το τονίσουμε αυτό και θα εξηγήσουμε μετά τι είναι φάρα, αλλά και ως σύνολο, εκεί όμως βρήκαν και άλλους πληθυσμούς που υπήρχαν από πριν και για μένα και για πολλούς ιστορικούς ήταν απόγονοι των αρχαίων ελληνικών πληθυσμών που βρήκαν εκεί καταφύγιο και στα χρόνια της Βυζαντινοκρατίας και πιο πριν ίσως της Ρωμαιοκρατίας και μείναν εκεί διατηρώντας ήθη και έθιμα σε σημείο που ο Πουκεβίλ, ο Γάλλος συγγραφέας, πρόξενος και ο διπόρος περιηγητής της περιοχής, να λέει και να καταμαρτυρεί
ότι εν έτη 1792 οι Σουλιώτες εόρταζαν την Άνοιξη τα αρχαία ιεροσθένεια. Δηλαδή ντυνόντουσαν με αρχαίες έτσι χλαμίδες, αισθήτες, με λουλούδια στα μαλλιά και τελετουργούσαν στο στυλ ακριβώς των αρχαίων που κάναν τα αρχαία ιεροσθένεια. Αυτό είναι μια μαρτυρία για το γεγονός της διαχρονικής εξέλιξης των ηθών και εθήμων μέχρι τα χρόνια εκείνα. Είναι τα ανθεστήρια που κάνανε στην Αθήνα, οι δωρείς τα κάνανε οι ιεροσθένειες. Ακριβώς. Ένα είναι αυτό το κρατούμενο, ένα άλλο είναι η γλώσσα. Η γλώσσα επίσης, γιατί ακούσαμε αυτό που είπα πριν, ότι δεν μίλαγε ποιος ο Έλληνας ήρωας εκ των πλέον εξέχοντων, δεν μίλαγε ελληνικά. Παρόλο που υπάρχουν και γραφές. Υπάρχουν γραφές. Στο Βουλγαρέλι σε εκκλησία έχει βρεθεί χειρόγραφο του Μάρκου Μπότσαρη που καταγράφει γεγονός σε μια ηλικία γύρω στο 1801-1802 όταν ο Μάρκος ήταν 10 ή 11 χρονών. Βεβαίως δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν μορφωμένοι οι άνθρωποι εκείνης εποχής, διότι τα γράμματα που μαθαίναν ήταν από ανθρώπους οι οποίοι επίσης δεν είχαν κάποιο δίπλωμα και κάποιο δοκτορά. Σε διακόπτω, γιατί βλέπουμε στις οθόνες μας τώρα λοιπόν ένα σκίτσο του Σιδέρη. Είναι πίνακας, σχεδίασμα αρχικά, γιατί επακολούθησε και πίνακας ολοκληρωμένος, το οποίο θα το δούμε ελπίζω, του Τάκη Σιδέρη, Έλληνα ζωγράφου και θείου μου, αδερφού της μητέρας μου, ο οποίος σε μια προβλητική ήδη ηλικία εμπνέεται και στριλατείται από τη μορφή του Μάρκου Μπότσαρη. Θέλω να προσέξουν οι φίλοι τηλεθεατές το εξής. Το όνομα που γράφει επάνω είναι ο Μάρκο Μπότσαρης. Έχει, όπως ακριβώς λένε οι Σουλιώτες και οι Υπηρώτες, την ονομαστική των κυρίων ονομάτων. Δεν λένε το σίγμα. Δεν λένε το σίγμα. Είναι τα γνωστά ως άσιγμα του Ομήρου. Όταν οι Υπηρώτες δεν βάζουν το σίγμα μπροστά στην ονομαστική, τότε έχουμε μια καθαρή διαχρονικότητα, όπως λέει ο φίλος μου ο Γρηγόρης ο Κωσυφάκης, από τον Όμηρο έως σήμερα, εξέλιξη της γλώσσας και διατήρηση των ιδιωματισμών της. Είναι πελασγικό. Είναι πελασγικό και σε πολλά σημεία ο Όμηρος, όταν αναφέρεται σε πελασγούς, τους αναφέρει στην ονομαστική. Ο Ελληνί, ο ήρωας της Τρίας, είναι Ελληνί. Ελληνί. Τον κάνουν άλλοι Ελληνείς κλπ. Μα ακόμα, και προφορικά όμως, ακόμα, απευθυνόμενος ένας, ακόμη και σημερινός, στα ορεινά χωριά της Υπήρου, αυτό σε θέλω να άλλον, αυτό θέλω. Ναι, δεν λέει ο Γιώργος, λέει ο Γιώργο Κωσυβάκης, ας πούμε, ή ο Γιώργο Λεκάκης. Δεν λέει ο Γιώργος. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι καθαρά πελασγικό. Υπάρχει έχει και φτάσει μέχρι εδώ. Όνομα ποδοσφαιριστή σήμερα, το οποίο είναι χωρίς το σίγμα του, στο Παναθηναϊκό, ο Γιούρκας Αιταρίδης. Δεν είναι ο Γιούρκας. Όχι. Ο Γιούρκα. Γιούρκα. Ή Σωτήρη Νίνη. Ο Σωτήρη Νίνη. Έτσι λένε. Αυτό, φίλοι μου, είναι μια πολύ απλή και μικρή ένδειξη ότι οι Υπηρώτες εξακολουθούν και μιλούν πελασγικά. Τα πελασγικά τώρα τι είναι, Γρηγόρη? Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ο Ελλήνη Δημούτσος. Ο Δημούτσος, ο παίχτης. Και ο Νίνης και ο Δημούτσος είναι από τη Χιμάρα. Είναι από τη Βόρεια Ήπειρο. Είναι η Πυροτόπουλα, Βόρειο Ήπειρο. Ο Ελλήνη είναι από του Ελληνί του ήρωος. Το Ομηρικό. Που είχε γυρίσει από την Τρία και είχε μείνει στην Βόρεια Ήπειρο, στη Χαονία. Ακριβώς. Και διατηρήθηκε το όνομα. Φαντάζομαι, ένα τόσο σπάνιο όνομα. Και διατηρήθηκε άσιγμα. Έτσι. Επομένως, απαντούμε λοιπόν σε αυτό να που μας λένε. Συγγνώμη να πω σε αυτό ότι έχει διατηρηθεί και στη Θράκη αυτό, γι' αυτό το μεγαλύτερο μαθηματικό του 20ου αιώνα τον ακούτε ως ο Καραθεοδωρή και όχι ο Καραθεοδωρής. Έτσι. Ο διδάσκαλος του Αϊνστάιν. Στα μαθηματικά. Η ανθρωπότητα γνωρίζει τον Αϊνστάιν λόγω διαφημίσεως, αλλά δεν γνωρίζει τον Καραθεοδωρή, διότι εδώ υπάρχει σιωπή. Σιωπή. Λοιπόν. Έτσι. Πάμε λίγο στα πελασγικά τώρα, γιατί όταν λένε κάποιοι ότι οι Σουλιώτες είναι Αλβανοί ή οτιδήποτε άλλο θέλουν να το πούν, θα πρέπει να μας πούνε τι γλώσσα μιλάγανε αυτοί οι άνθρωποι και τι γραφή είχαν. Τι γραφή την είπαμε. Είπες εσύ ότι υπάρχουν εκεί κείμενα και εγώ σου είχα παραθέσει κάποιες πηγές και στα αρχεία της ελληνικής παλιγένεσης μπορούν να το βρουν αυτό το πράγμα οι φίλοι μας, ότι γράφανε και μιλάγανε ελληνικά, ελληνικότατα. Να ξεκαθαρίσω κάτι, Γιώργο μου. Όσα λέμε δεν έχουν σκοπό να αντιπαραθέσουν Υπηρώτες, Έλληνες και Αλβανούς. Η δική μου θέση, και νομίζω ότι συμφωνείς, είναι ότι οι δύο λαοί έχουν πολλά κοινά και θα έπρεπε να είναι αδέλφια και να αισθάνονται αδέλφια. Ναι, τα κοινά του μπαμπά έτσι. Με το γιο. Όχι δεχομένως. Του ανήφου. Ή του θείου ή του ανιψιού, αν θέλεις έτσι. Εγώ πάντα ψάχνω να βρω αυτά που ενώνουν και όχι αυτά που χωρίζουν. Έτσι, γιατί αυτά που χωρίζουν φτάνουν στη δολοφονία του Αριστοτέλη Γκούμα στη Χιμάρα το καλοκαίρι.
γιατί μιλούσε ελληνικά. Ναι. Από Αλβανούς οι οποίοι προφανώς ουγαρίδας ή τυπιούσι. Και φτάνουν ακόμη και στα σχολικά βιβλία, και αυτό είναι είδηση τελευταίας στιγμής, φίλε μου Γρηγόρη, στα σχολικά βιβλία της Αλβανίας, που παρουσιάζουν την Αλβανία να κατεβαίνει μέχρι την Άρτα, την πατρίδα σου, και έχοντας τους τέσσερις νομούς της Ηπείρου, Θεσπρωτείας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης και Άρτης, να λένε τα βιβλία αυτά ότι σήμερα ανήκουν, είναι κατακτημένα από τους Έλληνες. Έτσι, ναι. Αυτό διδάσκονται τα παιδιά στην Αλβανία. Εδώ μπαίνουμε σε γεωπολιτική. Διότι οι Αλβανοί δεν θα λέγανε αυτά τα πράγματα εάν δεν είχαν πίσω από τις πλάτες τους την μεγάλη υπεριαλιστική δύναμη, η οποία με καλό μάτι θα έβλεπε τον ευνουχισμό της Ελλάδος από την Ήπειρο, από τη Μακεδονία, από τη Θράκη, για να είμαστε μικρότεροι και χειραγωγήσιμοι κατά τον Κίζιγκερ. Από την Κρήτη, από την Κύπρο. Ακριβώς. Κλπ. Λοιπόν, όμως, εδώ πρέπει να πούμε σε αυτούς τους φίλους Αλβανούς, εγώ φίλους τους λέω, όσο και αν αυτό ακούγεται παράτερο, γιατί δεν βρέθηκαν στην περιοχή της Άρτας ή των Ιωαννίνων ή της Πρεβέζης τάφοι αρχαίοι με κάτι που να παραπέμπει σε αλβανικό ή αν θέλει συλλυρικό όπως λένε αυτοί. Αντίθετα, σε όλη τη Βόρειο Ήπειρο και μέχρι το Δειράχιο επάνω, ό,τι έχει βρεθεί είναι αρχαιοελληνικό. Μέχρι τα πελασγικά, από επιγραφές, από νομίσματα, από τάφους, από θέατρα, έχουμε από αρχαίες πόλεις, και τις οποίες παραπέμπω στο βιβλίο μου, είναι ολόκληρη σειρά, πέρα από την πασίγνωστη Απολωνία, πέρα από τις πόλεις, την Αυλώνα, το Δειράχιο, την... έχω τώρα, δεν θέλω να επεκταθώ γιατί είναι πάρα πολλές, αλλά όλες οι πόλεις αυτές που σήμερα τις ξέρουμε με ονόματα παρεφθαρμένα ελληνικά, υπήρξαν αρχαίες ελληνικές πόλεις με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά την του βουλευτηρίου, την του Απολωνία ναού. Από το βιβλίο σου τη βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας, μπορούν να σε λίγο να μας τη δείξουν. Υπέροχα τα ερείπια, τα αλλά είναι, θα έλεγα, κομπλεξικό και υποτιμά αυτούς που το κάνουν να αποκρύπτουν την αρχαιοελληνική πατρότητα και κατασκευή. Και είναι όλων των φάσεων και όλων των περιόδων. Δηλαδή, ξεκινάει από τη Μυκηναϊκή εποχή, έχουμε τάφους και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και στο Ιόνιο. Δηλαδή, γιατί κάποιοι λένε για το Ιόνιο, ας πούμε, και το Ιόνιο έχει τάφους Μυκηναϊκούς ή Κεφαλονιά. Σε όλα τα νησιά. Η Κεφαλονιά είναι γεμάτη και αρχαίο θέατρο, βρέθηκε. Βεβαίως, έτσι. Δυτική Ελλάδα, δηλαδή, δεν είναι αποκομμένη από το Μυκηναϊκό πολιτισμό. Θα σου πω μόνο ένα χαρακτηριστικό. Ακόμη και πέραν της Αλβανίας, στο Μαυροβούνιο, η πρωτεύουσα, η Ποντγκόριτσα, η σημερινή, λεγότανε Διόκλεια. Mm-hmm. Στα αρχαία χρόνια και είναι παραδεδομένο ότι ήταν αρχαία ελληνική πόλη. Ξεπερνάμε δηλαδή τα όρια της σημερινής Αλβανίας και φτάνουμε πλέον στην Κροατία. Μέχρι εκεί πάνω λοιπόν όλα αυτά τα παράλια ήταν γεμάτα από αρχαίες ελληνικές αποικίες και πόλεις και βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν πληθυσμοί που δεν ήταν ελληνικοί. Αλλά δεν μπορεί να λέμε σήμερα ότι οι Έλληνες κατάγονται από τους Αλβανούς. Αντίθετα, πράγμα. Οι Αλβανοί μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητες ότι είναι ένας κλάδος των πελασγών, ο οποίος διατήρησε μια γλώσσα η οποία έχει πολλά ομηρικά στοιχεία, πολλά πελασγικά στοιχεία, αλλά δεν είναι εκείνοι οι οποίοι είναι που γέννησαν τους υπόλοιπους. Είναι ένα κομμάτι από τους υπόλοιπους. Στη φωτογραφία τώρα οι φίλοι μας μπορούν να δουν το αρχαίο βουλευτήριο της Απολωνίας. Σαφώς θα αναγνωρίσουν εδώ όλα τα ελληνικά, αρχαία ελληνικά, δομικά, αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά στοιχεία. Και στοιχεία, βέβαια. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, δεν το συζητάμε καθόλου. Και μέχρι την Κροατία που είπε σε πάνω και τις βόρειες ακτές της Αδριατικής, να ξέρουν οι φίλοι ότι η Επίδαυρος, Μυκηναϊκή εποχή, είχε αποικίες και υπήρχε Ασκληπείο εκεί πέρα, το οποίο βέβαια λειτουργούσε. Όπως ακριβώς λειτουργούσε το Ασκληπείον της Επιδαύρου, με ισόθεο ιατρό θεραπευτή τον Ασκληπείο και όλες τις μεθόδους που εκείνος χρησιμοποιούσε για ίαση των ανθρώπων. Και να το κλείσουμε εδώ ως προς την αρχαιότητα, αναφέροντας ότι το πιο αρχαίο ιερό μαντίο όλου του ελλαδικού χώρου είναι το μαντίο της Δωδώνης. Ναι. Είναι σαφές ότι δεν υπήρχαν σύνορα της σημερινής μορφής και εποχής. Γι' αυτό το λόγο όλος ο περίγυρος, αν θέλεις ακόμη και μέχρι την κάτω Ιταλία, μέχρι τα βόρεια που υπήρχαν αυτές οι πόλεις που αναφέραμε, μέχρι Καστοριά Φλόρινα, μέχρι προς νότον, το ιερό αυτό δεχόταν επισκέψεις, δώρα, αφιερώματα, γιατί ακριβώς εκεί ήταν το κέντρο του υπηρετικού ελληνισμού. Και αυτό υπήρχε. Ναι. Αλβανία και αλβανική γλώσσα, η αλβανική φυλή, δεν υπάρχει και δεν αναφέρεται ιστορικά, παρά μόνο
στην Αλεξιάδα της Άννας της Κομνηνής, περίπου στο 1000 μετά Χριστόν, όπου αναφέρεται η περιοχή Άρβανων, η οποία είναι βορείως των Τυράννων και περιλαμβάνει και την Κρούγια, όπου αναφέρεται κάποιος κομισκόρτης εξ Αρβάνων. Εδώ τώρα είναι για γέλια. Είπανε Αλβανοί ιστορικοί ότι αυτός είναι ο πρώτος Αλβανός, ο κομισκόρτης. Ενώ το κομισκόρτης είναι ο κόμις της κοόρτης, που είναι η κοόρτης, είναι στρατιωτικό σώμα από την ρωμαϊκή εποχή και μετεξελίχθηκε στη Βυζαντινή, και ο κόμις είναι στρατιωτικό αξίωμα. Μετατρέψαν λοιπόν το στρατιωτικό τίτλο κόμις της κοόρτης σε κομισκόρτης και είπαν ότι αυτό ήταν όνομα. Ναι. Με τέτοιες μεθόδους όμως δεν βγάζουμε ιστορία, βγάζουμε προπαγάνδα. Ακριβώς. Και αυτό είναι κρίμα. Μα εκεί ακριβώς πατούν, σε μια προπαγάνδα, και όταν φυσικά όλοι οι άλλοι γύρω-γύρω είναι αμόρφωτοι και αγράμματοι, τότε πολύ εύκολα μπορεί να περάσει η προπαγάνδα και η οποιαδήποτε έτσι, σκευωρία πολιτική. Και ένα τελευταίο και το κλείνω. Να τονίσουμε και να το ξέρουν όλοι οι Συνέλληνες και οι Συνελληνίδες, αλλά και οι φίλοι μας Αλβανοί. Η γλώσσα, η προφορική, η αλβανική μπορεί να είναι κάποιων αιώνων προς τα πίσω. Διαφοροποιημένη πελασγική σε σχέση με την ελληνική. Γραπτή αλβανική γλώσσα δεν υπήρχε μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Επομένως, όταν μιλάμε για γλώσσα γραπτή, δεν μπορούν να αποστασιοποιηθούν οι Αλβανοί. Γιατί γράφαν ελληνικά. Ναι. Σε αυτόν τον τομέα ήταν Έλληνες. Ναι. Όταν η σφραγίδα τους και Ντέρμπι, που εμείς βρήκαμε και το έχουμε πει σε άλλη εκπομπή, είναι γύρω-γύρω στα ελληνικά και μιλάει για το βασιλιά των Ρωμαίων. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μετουσιωθεί και να πει ότι αυτό είναι Αλβανία, Αλβανός βασιλιάς. Λύσαμε λοιπόν το θέμα της καταγωγής, λύσαμε το θέμα της γραφής και της γλώσσης. Από ήθη και έθιμα φυσικά δεν συζητάμε ότι οι σουλιώτες πάντα έβαλαν τα και τώρα παιδιά τους, είχαν τους γάμους, τις κηδείες, όλα τα πράγματα κάνανε. Ήδη είπαμε και για τα αρχαία ανθεστήρια, τα ιεροσθένεια, ακριβώς από την αρχαιότητα έως σήμερα πώς τα συνεχίζουν οι ίδια. Θρησκεία, μήπως η θρησκεία του ήταν μουσουλμανική. Αυτό το γεγονός συμβαίνει μόνο όταν οι Τούρκοι καταφέρουν να κάψουν τις αντιστάσεις των πληθυσμών των υπηρωτικών και με το θάνατο του Σκεντέρμπεϊ επιβάλλεται υποχρεωτικός εξισλαμισμός και αυτή είναι η κατάρα του προβλήματος των Βαλκανίων, διότι ακριβώς αυτοί οι βιαίως εξισλαμιστέντες, οι εκμαυλιστέντες στον Ισλαμισμό, είναι αυτοί που θέλουν να αποδείξουν πλέον ως νεότευτοι σε αυτή τη θρησκεία την πίστη τους και την υποταγή τους στον κατακτητή, με αποτέλεσμα να είναι οι χειρότεροι τύρανοι των ομοφύλων τους που παρέμειναν στη δική τους πάτρια θρησκεία. Έτσι έχουμε λοιπόν καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας τους εξισλαμισμένους Αλβανούς να παιδεύουν, να σκοτώνουν, να δολοφονούν τους πληθυσμούς και τους ομοφυλούς τους που παρέμεναν χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά και τους υπόλοιπους Έλληνες, Σέρβους και Βλάχους κλπ. Όχι ότι οι Βλάχοι δεν είναι Έλληνες, το ξέρουμε, αλλά σαν υποδιέρεση ενός νομαδικού ναού, ναι, λαού, ο οποίος ήταν ποιμενικός, μετακινήτως συνεχώς και δεν ήταν σε συγκεκριμένα βέβαια, σημεία. Βέβαια, να πούμε ότι η θρησκεία ουδέποτε παίξε ρόλο στη σχέση του Αλή Πασά με τους υπηκόους του, γιατί ο Αλή Πασάς είχε και χριστιανούς, τους οποίους είχε στο σεράι του, τους οποίους είχε δασκάλους, τους οποίους είχε γιατρούς. Θεωρώ ότι ήταν ανεξίθρησκος. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν ήταν από τους φανατικούς ο Αλή Πασάς. Είχε τυπολατρικά στοιχεία για να φαίνεται, και φυσικά, στην πραγματικότητα εσέβετο και τις άλλες θρησκείες. Και πάνω απ' όλα ήταν πολιτικός και ήξερε ότι δεν μπορείς να, όταν είσαι πολιτικός, να είσαι υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου και άφηνε την ανεξίθρηση θρησκεία. Ναι, μέσα στον κακό του χαρακτήρα και στα εγκλήματα που έκανε, είχε και κάποια θετικά στοιχεία ως προς αυτό το θέμα της ανεξίθρησης θρησκείας, γιατί καταλάβαινε ότι στην ουσία ήταν ένα μέσον για να κρατάει τους λαούς σε υποταγή και σε έλεγχο. Δεν μπορούσε να κυβερνήσει και αλλιώς, γιατί η πλειοψηφία των υπηκόων του ήταν χριστιανοί. Θα σου πω μόνο ότι το 1868, νομίζω, ή 70, έγινε μία στατιστική στην Ήπειρο από Άγγλους. Και βεβαίως οι Άγγλοι δεν ήταν και ποτέ φιλέλληνες. Όπου λοιπόν απεδείχθη ότι παρά τους εξισλαμισμούς, οι ελληνοχριστιανικοί πληθυσμοί ήταν περίπου σε όλη την Ήπειρο γύρω στις 400.000. Οι εξισλαμιστέντες Τούρκοι και Αλβανοί ήταν γύρω στις 160. Ακόμη παρόλα και αυτά, μετά από όλα αυτά είχαμε πληθυσμιακή υπεροχή.
Με αυτά σταματούμε εδώ πέρα. Τελειώνει το πρώτο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής που είχε να κάνει με τους ηλιώτες. Πιστεύουμε ότι σας λύσαμε πολλές απορίες σχετικά με καταγωγή, γλώσσα, γραφή, θρήσκευμα, θρησκεία κλπ. Και το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα το δαπανίσουμε προς τον σπουδαιότερο αυτής της περιοχής, τον Μάρκο Μπότσαρη. Όλα αυτά σε λίγο. Σεβαστοί τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι Αθηνά. Μια εκπομπή που σήμερα είναι αφιερωμένη στο Σούλη και τον Μάρκο Μπότσαρη εξαιτίας της έκτης εκδόσεως του βιβλίου του φίλου μου, του Γρηγόρη του Κωσιφάκη, «Διαχρονικός υπηρωτικός ελληνισμός». Μιλήσαμε για το Σούλη, είπαμε για την γραφή και τη γλώσσα και τώρα θα πάω να ρωτήσω το φίλο μου τον Γρηγόρη για να κλείσουμε το θέμα του Σουλίου, σχετικά με την κοινωνική δομή, το κοινωνικό ιστό και την οργάνωση της κοινωνίας του Σουλίου, Γρηγόρη. Ναι, είναι απαραίτητο για να κατανοήσουμε πώς προέκυψε ο Μάρκος Μπότσαρης. Αυτή η κοινωνία λοιπόν η σουλιώτικη, πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται πάνω, γι' αυτό είπαμε πριν ότι είναι απαραίτητος ο χάρτης, δεν τον έχουμε εδώ, αλλά θα προσπαθήσω να δώσω ένα έτσι ίχνος. Τα όρη του Σουλίου είναι μια οροσειρά μέσα σε οροσειρές. Αυτό από μόνο του καθιστά απρόσιτη την εσωτερική οροσειρά. Μια ακρόπολη. Ακριβώς γι' αυτό και επελέγει από πληθυσμούς οι οποίοι καταδιώκονταν και έπρεπε εκεί να βρουν καταφύγιο. Εκεί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν μείναν ως έτσι και πήγανε. Οργανώθηκαν. Ήταν υποχρεωμένοι να βρουν ένα modus vivendi κοινωνικής διαβίωσης, οργάνωσης, στρατεύσεως, αποκρούσεως των επιδρομών, της δυνατότητάς τους να επιβιώσουν, γιατί τα εδάφη είναι άνυδρα σχετικά και άγωνα, και να μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Πραγματικά λοιπόν από το 1600 που αρχίζουν πλέον να εμφανίζονται προς τα έξω, έχουν δυναμώσει από τις πληγές που είχαν το 1480 που πήγανε 1500, οι αρχικές 47 φάρες, μικρότερες ή μεγαλύτερες, με επιπλέον δυνατές αυτές τις φάρες των Μποτσαρέων και των Τζαβελέων, είναι το λεγόμενο γενοφυλετικό καθεστώς, αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι η λέξη φάρα έχει βρεθεί ως πελασγική λέξη με το ίδιο νόημα στην Πρεστό της Κρήτης και τα αναφέρεται από τον Ιάκωβο Θωμόπουλο στο βιβλίο του «Πελασγικά», αποδεικνύοντας ότι οι λέξεις αυτές και κατά συνέπεια η γλώσσα είναι ακριβώς από την εποχή των πελασγών, όπως είπαμε πριν. Εκεί λοιπόν οι σουλιώτες καταρχήν έχουν το λεγόμενο κριτήριο της πατρίδος. Είναι δηλαδή οι αρχηγοί των φαρών που συγκεντρώνονται και παίρνουν αποφάσεις, τις οποίες σφραγίζουν με σφραγίδα που έφερε γύρω-γύρω τη λέξη κριτήριων της πατρίδος στα ελληνικά. Αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά και το ελληνικό της γλώσσης που όχι μόνο μιλιέται αλλά και γράφεται. Πέραν όμως της συνελεύσεως των αρχηγών των φαρών που κατά κάποιο τρόπο διοικούσαν απένεμαν δικαιοσύνη όταν υπήρχαν ας πούμε προβλήματα ποινικού δικαίου κλπ. Υπήρχε όμως και η Γενική Συνέλευση, εδώ βλέπουμε δηλαδή μια αντιστοιχία της Αθηναϊκής της Εκκλησίας του Δήμου. Της Εκκλησίας του Δήμου, ακριβώς, όπου εκεί παίρνονται και οι αποφάσεις για ακόμη μεγαλύτερα και σπουδαιότερα γεγονότα, όπως είναι η κήρυξη πολέμου, εκστρατείες, ή άλλα εκστρατείες κλπ. Μέσα σε αυτό το καθεστώς έχει εξέχουσα σημασία η γυναίκα. Η σουλιώτισσα είναι η πλέον φιλελεύθερη γυναίκα που υπάρχει στο χώρο, στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη ή στην Ασία που είναι κλεισμένη στα χαρέμια. Εκεί γυμνάζεται, αθλείται, συζητάει στις συνελεύσεις και δεν τολμάει άντρας να τη διακόψει, παρεμβαίνει στις έρηδες των ανδρών και συμμετέχει ακόμη και στη μάχη ως εφεδρικό σώμα. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που οι γυναίκες με επίθεση από το πουθενά ανέτρεψαν μάχες που έκλειναν λόγω του αριθμού των εχθρών εις βάρος των σουλιωτών.
Υπάρχουν ονομαστές σουλιώτισσες όπως η Μόσχο Τζαβέλα, όπως η Σέχου η Χάιδο, όπως αργότερα η Λένη του Μπότσαρη κλπ. Ναι. κλπ. Αλλά όλες οι σουλιώτισσες είχαν μεγαλώσει με γνώση των όπλων, ήξεραν να τα χειρίζονται, δεν είχαν κανένα πρόβλημα από τις ταλαιπωρίες, από τις πορείες, από τη μεταφορά εφοδίων. Είναι οι πρόγονοι των υπηρωτησών που μετέφεραν τα εφόδια στην Πίνδο κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Γι' αυτό και το είχαν στο γονίδιό τους αυτό το πράγμα. Πέρα από αυτά λοιπόν, έχουμε μια κοινωνία λοιπόν η οποία μεγαλώνει τα παιδιά της με φιλοπατρία, μαθαίνει να είναι ειλικρινής, μαθαίνει να μην λέει ψέματα, μαθαίνει να ακούει τους μεγαλυτέρους, να σέβεται τους γεροντοτέρους και να ακολουθεί τις εντολές των αρχηγών, ακριβώς γιατί ξέρει ότι από την πειθαρχία και τον τρόπο του μάχεστε εξαρτάται η ίδια η ύπαρξη της πολιτείας αυτής. Κάποιος θα έλεγε ότι εξαιτίας απομόνωσης υπήρχε ένας πρωταγωνισμός στο Σούλι και κυρίως και στην κοινωνική συμπεριφορά. Όχι, είναι μύθος. Ναι, θα σου πω ακριβώς. Γιατί. Πολλές φορές οι σουλιώτες καλούνταν να υπηρετήσουν ως μισθοφόροι εκτός Σουλίου. Γιατί έπρεπε να έχουν χρήματα, να αγοράσουν όπλα και να θρέψουν τις οικογένειες. Αυτό, κάνω παρένθεση, έδωσε την ευκαιρία σε κάποιους διεθνιστικής αντιλήψεως αργότερα ιστορικούς και πολιτικούς να πούνε ότι οι σουλιώτες, έλα μωρέ τι έγινε, ήταν μισθοφόροι. Δεν είχαν ιδέα περί πατρίδος κλπ. Είναι ύβρις. Όταν οι σουλιώτες ξεκίνησαν το 21 ήταν 2.500 πολεμιστές και όταν έληξε το 28 η επανάσταση ήταν καμιά 200. Αυτό το αίμα βουλώνει στόματα. Και δεν ξεκίνησαν το 1821 την επανάσταση. Σουλιώτες 200 χρόνια πριν είχαν ξεκινήσει επανάστασεις. Ας τα αφήσουμε αυτό. Το 21 πολεμούσαν ήδη 200 χρόνια. Ας πούμε για το 21 και θα σου πω κάτι γιατί έχει σχέση με την έναρξη. Αλλά για να ξαναγυρίσω στο θέμα της γνώσεως των γεγονότων και της διεθνούς πολιτικής. Οι σουλιώτες είχαν επαφή με όλες τις αυλές της Ευρώπης μέχρι τη Ρωσία, γιατί πάντοτε πίστευαν ότι με μία πρωτοβουλία ξένων χριστιανικών δυνάμεων θα ήταν δυνατό οι επανάστες που ήταν οι ίδιοι πρόθυμοι να ξεκινήσουν στο διηνεκές των ετών που προηγήθηκαν θα μπορούσε να βοηθήσει να ελευθερωθεί η πατρίδα. Ως μισθοφόροι λοιπόν πηγαίνοντας έφερναν γνώσεις για τα γεγονότα, τα επαναστατικά κινήματα, την ανακάλυψη της τυπογραφίας και βιβλία, κουβαλούσαν βιβλία, νέα τεχνολογία στα όπλα τους, νέες αντιλήψεις, παίρναν βαθμούς και συντάξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Εκατερίνη η Μεγάλη είχε στείλει τη σημαία που το Σούλι και ειδικότερα η Φάρα των Μποτσαρέων είχε στους πολέμους της με το δικέφαλο αετό. Κίτρινη με δικέφαλο αετό με στέμα, η οποία την είχε η Φάρα των Μποτσαρέων και νομίζω υπάρχει ακόμα, δώρο της Εκατερίνης της Μεγάλης. Ναι. Λοιπόν, κατά συνέπεια δεν ήταν απομονωμένοι. Έτσι. Έτσι, λοιπόν, γνωρίζανε. Θα φύγουμε όμως από τη μεγάλη μορφή του Σουλίου, τον Μάρκο Μπότσαρη. Ναι. Γιατί με το Σούλι μπορούμε να μιλάμε ώρες ατέλειες και θα ξαναμιλήσουμε. Θα τον αδικήσουμε αν δεν μπορούμε. Θα αδικήσουμε όμως αυτήν την μεγάλη ηρωική μορφή. Πες μου κάτι, πες μου λίγα πράγματα για τα παιδικά του χρόνια, μέχρι που έφτασε αυτός να αντρωθεί και να μεγαλώσει. Μάλιστα. Ξαφνικά ένα 20χρονο παιδί πήρε ένα όπλο και βγήκε έξω. Όχι. Καταρχήν στα όπλα ήταν πολύ νωρίτερα. Γιατί η Φάρα των Μποτσαρέων από μία διχόνοια που επικράτησε στο Σούλι, και αυτό είναι μια μελανή σελίδα στο Σούλι, απεχώρησε από το Σούλι πριν γίνει η ρήξη με τον Αλή Πασά το 1803-4 και καταστράφει το Σούλι τότε και οι πολλοί σουλιώτες περάσανε με τη Φάρα των Τζαβελέων στη Μπάργα και στην Κέρκυρα. Οι Μποτσαρέοι από σφάλμα του ηγέτη τους, του Γιώργη Μπότσαρη, πήγανε στο Βουλγαρέλι της Άρτας και εγκαταστάθησαν εκεί εγκαταλείποντας το Σούλι. Αυτό αδυνάτησε φυσικά την άμυνα του Σουλίου. Εκεί λοιπόν, όταν έπεσε το Σούλι, έντρομοι οι σουλιώτες των Μποτσαρέων και των υπόλοιπων φαρών αντελήφθησαν ότι ήρθε η σειρά τους. Φύγαν λοιπόν όλοι μαζί, περίπου 1.200 άντρες γυναίκες, και ακολουθώντας μια πορεία μέσα από τα βουνά των Ραδοβυζίων, της ιδιαίτερης πατρίδας μου, κλείστηκαν στο μοναστήρι του Σέλτσου. Είναι ακριβώς πάνω από τον Αχελώο, μια απρόσιτη περιοχή, όπου εκεί αποφάσισαν να αντισταθούν. Και το έκαναν με πολύ μεγάλη επιτυχία επί 4 μήνες. Παρότι ήταν ζωσμένοι από καμιά δεκαριά χιλιάδες Τουρκαλβανούς,
αυτοί είχαν γύρω στα 300-400 ντουφέκια, κατάφεραν να αντιστέκονται μέχρι και τον Απρίλιο του 1804. Εκεί όμως, από κάποια προδοσία, έσπασε η άμυνα, έγινε μεγάλη σφαγή. Είχαμε και εκεί νέο ζάλογο με γυναίκες που πηδήσανε κάτω στον γκρεμό. Έγινε ο ηρωισμός της Λένης του Μπότσαρη, η οποία μαχόμενη παρέσυρε και Αλβανό και τον έπνιξε Τουρκ-Αλβανού μέσα στο ποτάμι και η ίδια βέβαια πνίγηκε. Παρεπιπτόντως να πω ότι εκεί αυτό το φράγμα που θα γίνει όποτε γίνει για τον Αχελό ήταν να γίνει ως φράγμα Σικιάς. Ένα όνομα άσχετο βεβαίως. Με δική μου πρόταση έχει γίνει αποδεκτό εκεί πάνω και από το Δήμο και από το Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους να ονομάζεται φράγμα Λένης Μπότσαρη. Ελπίζω κάποτε να γίνει. Ήδη υπάρχει και πρωτομήτης. Λοιπόν, κλείνοντας λοιπόν αυτό να πω ότι τα υπολείμματα των Σουλιωτών και ειδικά ο Κίτσος Μπότσαρης, πατέρας του Μάρκου, κατάφερε να διασώσει το γιο του και καμιά άλλους φλενταριά Σουλιώτες σε μια σπηλιά. Ο Μάρκος τότε ήταν 13-14 ετών. Έζησε λοιπόν όλα αυτά τα γεγονότα της σφαγής και διαμόρφωσε στον ψυχισμό του, φαντάζομαι εγώ, ένα άσπονδο μίσος για τους Τούρκους. Είδε σφαγμένα τα κορμιά της οικογένειάς του και των ομοφύλων του και φαντάζομαι ότι αυτό ήταν το κίνητρο πέρα από όλα τα άλλα και 13... για αυτή τη μανιώδη δραστηριότητά του, η οποία στα χρόνια της Επανάστασης προκάλεσε την κατάπληξη και το θαυμασμό, γιατί δεν ήταν απλά ένας ευφυής και στρατηγικός νους, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος επέδειξε ακάματη δραστηριότητα, καταπλήσοντας και τους εχθρούς και τους φίλους. Και ήδη στα 13 του λοιπόν είχε μια τέτοια πολεμική πείρα. Εμπειρία. Μετά βεβαίως, όταν κατέληξαν τα υπολείμματα των Μποτσαρέων στην Κέρκυρα και συνενώθησαν με τους υπόλοιπους Σουλιώτες, εκεί οι Γάλλοι που είχαν τότε τα Επτάνησα, να μην ξεχνάμε ότι είχε προηγηθεί η Γαλλική Επανάσταση και ακόμη μέχρι και το 14 την κατήχανε τα Επτάνησα οι Γάλλοι. Μετά ήρθαν για λίγο οι Ρώσοι και μετά οι Άγγλοι. Τότε λοιπόν δημιουργήθησαν τάγματα Σουλιωτών από τους Γάλλους, τα οποία τα συνέχισαν και οι Άγγλοι, γιατί όλοι εκτιμούσαν την πολεμική τους αρετή και ικανότητα. Εκεί λοιπόν ο Μάρκος στα 22 του χρόνια έγινε ταγματάρχης. Οπότε έμαθε και στρατιωτική τακτική ευρωπαϊκών στρατών. Ξέροντας λοιπόν το Αντάρτικο, έμαθε και το τακτικό. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα, και αυτό πρέπει να το πούμε, η αφορμή για να ξαναγυρίσουν οι Σουλιώτες στα βουνά του Σουλίου, τα οποία κατήχε ο Αλή Πασάς, ήταν η εξέγερση του Αλή Πασά το 1819-20 εναντίον του Σουλτάνου. Οι Σουλτανικοί κάλεσαν τους Σουλιώτες να έρθουν να πολεμήσουν μαζί τους εναντίον του Αλή Πασά. Ο Αλή Πασάς είναι κλεισμένος στα Γιάννενα και ρίχνει με τα κανόνια βόμβες στην περιοχή που στο στρατόπεδο των Τούρκων δίπλα είναι οι Σουλιώτες, αλλά οι βόμβες αυτές δεν σκάνε. Κάποιοι λοιπόν το αντιλαμβάνονται, τις πιάνουν και διαπιστώνουν ότι είναι κούφιες. Και μέσα είχε σημείωμα και καλούσε τους Σουλιώτες για συνομιλίες. Πράγματι, νύχτα μέσα από τη λίμνη, οι Σουλιώτες με επικεφαλής τον Μάρκο Μπότσαρη και τον Νότι Μπότσαρη πηγαίνουν και βρίσκουν τον Αλή Πασά, ο οποίος τους προτείνει, αυτός ο παλιός εχθρός, συνεργασία εναντίον των Σουλτανικών. Εκεί λοιπόν ο Μάρκος Μπότσαρης δείχνει τη διπλωματική του ικανότητα και του λέει ναι, αλλά θα μας δώσει το Σούλι. Με λίγα λόγια. Και τους το παραδίδει. Έχει τόση ανάγκη τις συμμαχίες και τους δίνει σημείωμα για τον υπεύθυνο που κρατούσε το κάστρο της Κιάφας και να το παραδώσει. Ένα κάστρο μέσα στην καρδιά του Σουλίου. Το είχε χτίσει ο Αλή Πασάς. Υπάρχει ακόμα. Λοιπόν, έτσι καταφέρουν οι Σουλιώτες τον Δεκέμβριο του 1820 να καταλάβουν ξανά το Σούλι και είναι το πρώτο ελληνικό έδαφος που απελευθερώνεται εν ώψη της ελληνικής επαναστάσεως. Δηλαδή, η ελληνική επανάσταση για μας τους Ηπειρώτες δεν ξεκινάει την 25η Μαρτίου ούτε στον Προύθο με τον Υψηλάντη, αλλά στις 12 Δεκεμβρίου του Αγίου Σπυρίδωνος του 1820. Σύμπτωση, 12 Δεκεμβρίου του 1803 είχαν εγκαταλείψει το Σούλι. Ήταν ακριβώς η ίδια ημερομηνία. Και για πες μου κάτι τώρα, τι σοϊ άνθρωπος ήταν αυτός στην προσωπική του ζωή, ο χαρακτήρας του, ποιος ήτανε? Ναι, αναφέρεται από όλους ότι πρόκειται για ένα άτομο εξαιρετικά σεμνό,
λιγόλογο στην καθημερινότητα, αλλά πολύ εύγλωτο όταν ήθελε να πει κάτι. Ήταν κοντός όμως, αλλά εξαιρετικά εύρωστος και ιδιαίτερα ταχύς. Η εξάσκησή του και αυτή που την επέβαλε και μετά στους στρατιώτες του, του έδωσε τη δυνατότητα να μάχεται με τέτοιο τρόπο και με τέτοιες μεθόδους που ο στρατηγικός του νους του έδινε τη δυνατότητα, που πραγματικά κατεπλάγησαν όλοι όσοι τον αντιμετώπισαν. Το σώμα αυτό, το στρατιωτικό των σουλιωτών του Μάρκου, εν γνώση ότι, γιατί είχαν ήδη επαφή με την φιλική εταιρεία. Έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, ήταν μοιημένοι. Ξέραν ότι θα ξεσπάσει η Ελληνική Επανάσταση. Και κάνουν ένα μοναδικής σημασίας επίτευγμα. Μετά το κατόρθωμα των Τούρκων να σπάσουν την άμυνα του Άλι Πασά και να τον σκοτώσουν, τα στρατεύματα αυτά, τα οποία είναι χιλιάδες, είναι 40-50 χιλιάδες, αν κατέβουν προς τα κάτω, θα πνίξουν την Επανάσταση εν τη γενές της. Αυτοί λοιπόν οι λίγοι σουλιώτες, κρατώντας τα περάσματα, στα πέντε πηγάδια, σε όλη αυτή τη διαδρομή από τα Γιάννα στην Άρτα, με νυχτερινές μάχες καθημερινές, δεν αφήνουν τους Τούρκους να πάνε πιο κάτω. Επί μήνες οι Τούρκοι δεν μπορούν να βοηθήσουν τους ομοφίλητους στη Ρούμελη και ειδικότερα στην Πελοπόννησο, μέχρι που ανδρώνεται η Επανάσταση στις περιοχές αυτές και τότε πια εξαντλημένοι για άλλη μια φορά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το Σούλι, αλλά όχι και να μάχονται. Διότι τα μεν γυναικόπαιδα μπορεί να πήγαν στα Επτάνησα ή στον Κάλαμο που εσύ ξέρεις καλά, οι τραυματίες και οι ανήμποροι, αλλά οι ένοπλοι σουλιώτες μάχονται πλέον σε όλα τα σημεία του ηπειρωτικού και ρουμελιώτικου χώρου, αντιμετωπίζοντας με μοναδική και όχι μόνο, ικανότητα τους Τούρκους. Και στην Εύβοια βρίσκουμε σουλιώτες. Έτσι. Να σου πω και κάτι. Όπως από το προζύμι κάνεις ψωμί, αυτή η μικρή δύναμη είναι αυτή που εκπαιδεύει τους υπόλοιπους Έλληνες. Και εδώ να πούμε κάτι. Η διεθνιστική αντίληψη που ανέφερα πριν λέει ότι η Επανάσταση του 21 ήταν ταξική. Αυτό είναι αστείο πράγμα. Είναι εθνική επανάσταση, όπως ακριβώς τη λέει και το Σύνταγμα της Τριζίνας του 1826. Έτσι, το έθνος μάχεται, επαναστατεί. Αλλά πέραν τούτου, πιστεύει κανείς ότι οι αγρότες και οι τσοπαναρέοι θα αντιμετωπίζανε τα εμπειροπόλεμα σώματα των Τουρκαλβανών, αν δεν υπήρχαν οι σουλιώτες εκεί πάνω ή οι μανιάτες? Όχι Πελοπόννησο. Όχι μόνο αυτό, αλλά ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι όταν λέμε ο Μάρκος είχε ένα τάγμα, ο άλλος ήταν χιλίαρχος, ο άλλος ήταν εκατόνταρχος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είχε την δυνατότητα και ήταν υπεύθυνος αυτοί όλοι οι άνθρωποι, 100 ή 1000, να τους ταΐσει, να τους ποτίσει, να τους πληρώσει, να πάρουν χρήματα, να τους ντύσει, να έχουν όπλα. Αυτά έπρεπε να τα φροντίσει. Και κυρίως να τους κρατά σε πειθαρχία. Ναι. Γιατί ένας ηγέτης πρέπει να είναι σεβαστός. Αυτό δεν το κάνει ένας. Και η εντολή του να είναι σεβαστή. Αυτό δεν το πετυχαίνει ένας όμοιός τους, ένας κτηνοτρόφος να έχει χίλιους κτηνοτρόφους από κάποιος κάτω. Κάποιος που εξέχει και υπερβάλλει αυτόν. Και ο οποίος μπορεί να τους πληρώσει όταν χρειαστεί, να τους φροντίσει. Εκείνη την εποχή, να σου πω κάτι, η πληρωμή πιστεύω, παρότι οι σουλιώτες ζούσαν ακριβώς μισθώνοντας τις υπηρεσίες τους, αλλά όταν πρόκειται για εθνικό θέμα, εμάχοντο χωρίς να χρειάζεται αυτό. Πες μου κάτι. Έχεις μετρήσει πόσες είναι οι μάχες που έδωσε ο Μπότσαρης, δηλαδή μπορούμε να τις μετρήσουμε, υπάρχει αριθμός? Υπάρχει και θα μπορούσα ίσως να το δω μια στιγμή αυτό. Όχι, περίπου, δεν είναι ανάγκη τώρα να. Θα σου έλεγα πάνω από 20 σημαντικές. Αλλά ήταν καθημερινές οι αψιμαχίες, δηλαδή δεν σταματούσε αυτό. Δηλαδή οι Τούρκοι ζητούσαν Φερρυππίν, θα το αναφέρω αυτό, είναι χαρακτηριστικό. Ήρθανε Τουρκαλβανοί από την κεντρική Μακεδονία. Ο Μάρκος, ο οποίος είχε αναπτύξει εξαιρετικά καλό κατασκοπευτικό δίκτυο, το πληροφορείται. Επειδή μιλάγανε, ήταν δίγλωση και μιλάγανε και αλβανικά, τους προϋπαντεί πριν φτάσουν εκεί που τους περιμέναν οι Τούρκοι και τους λέει ότι είμαστε εμείς που θα σας προϋπαντούσαμε. Δίνει λοιπόν εντολή να απλωθούν οι δικοί του και να είναι ο καθένας δίπλα σε έναν ή δύο από αυτούς που έρχονται. Διότι δεν μιλάμε για λεωφόρο. Μιλάμε για μονοπάτι όπου ο καθένας πάει ένας ή δύο. Τη δεδομένη στιγμή με το σύνθημα που δίνει, ο καθένας βγάζει το γιαταγάνι και σφάζει τους δύο διπλανούς του. Με αποτέλεσμα μέσα σε 5 λεπτά έχει εξοντωθεί μια δύναμη διπλάσια από όσοι ήταν οι συγκεκριμένοι σουλιώτες. Δηλαδή μιλάμε για στρατηγικές και τακτικές απίστευτες. Μιλάμε για μια ευφυΐα. Απίστευτες. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα βρίσκεται να μάχεται και να κρατάει μόνος του την δυτική
Ελλάδα τότε, γιατί ακριβώς. Τότε η Ελλάδα ήταν. Με τον θείο του, τον Νότι Μπότσαρη. Τον οποίο μπορούμε να τον δούμε εδώ τώρα στην φωτογραφία και αυτόνα στην οθόνη μας. Εξαιρετικής ηγετικής ικανότητας και αυτός. Βλέπεις και ένα μουσείο αρχαιοελληνικό, το βλέπεις εδώ πέρα, το μουσείο του. Αυτό το οποίο είναι μάλλον πένθος, γιατί στην Ήπειρο όταν υπάρχει θάνατος προς φυλούς, αφήνουν γένεια. Ναι. Ο Νότης είχε χάσει γιο, τον Δημήτριο. Μπότσαρη και είχε αφήσει γένεια ακριβώς για το πένθος του παιδιού του. Ναι, όμως επιμένω ότι ο τρόπος που είναι ζωγραφισμένο εδώ πέρα, ο τρόπος που αφήνει στο γένεια έχει σημασία. Αλλιώς το αφήνει ο παπάς, αλλιώς το αφήνει ο. Είναι πολεμικό. Είναι πολεμικό, είναι δωρικό αυτό το πράγμα. Το βλέπουμε, μπορούμε να το δούμε και στο Λεωνίδα αυτό, ας πούμε, αν δούμε σήμερα στις σύγχρονες παραστάσεις. Έτσι ακριβώς. Εδώ τώρα πραγματικά είναι και κάτι που δείχνει και τη δομή της φάρας. Ενώ υπάρχει ο Νότης Μπότσαρης που είναι αδερφός του Κίτσου. Και υποτίθεται αφού σκοτώθηκε ο Κίτσος, ο πατέρας του Μάρκου, έπρεπε να τον διαδεχτεί ο αδελφός. Όχι, τον διαδέχεται ο γιος του προηγουμένου. Και έτσι ο θείος είναι υπό τον ανιψιό. Mm-hmm. Όχι μόνο και για την ικανότητα βεβαίως, αλλά και γιατί έτσι είναι. Βεβαίως όμως τον έχει κοντά του, γιατί είναι πολέμαρχος ο ίδιος, έχει μια φοβερή εμπειρία από πολέμους και σε ορισμένες περιπτώσεις οι συμβουλές του είναι καθοριστικές. Εγώ πιστεύω στη σύμπτωση των καιρών. Και ότι έθνη ολόκληρα μπορούν να πάνε μπροστά εάν συντεριάξουν και συντύχουν μεγάλες προσωπικότητες, ας είναι και πέντε σκόρπιες. Για κοίτα ένας Τσαβέλας, ή κοίτα ένας Μπότσαρης, ένας Καραϊσκάκης και ένας Ανδρούτσος, τι έφεραν σε όλη μα την κεντρική Ελλάδα. Δίνουν το αίσθημα της περηφανίας σε έναν λαό, τον κάνουν να πέντε σου είπα, δεν σου είπα 40, μην βάλουμε δύο βουνιώτιδες. Οι Έλληνες έχουν χιλιάδες, αλλά στη δεδομένη στιγμή. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος για τον οποίο μιλάμε έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι ιδιαίτερα. Και θα μου επιτρέψεις να τα πω έστω και τρώγοντάς σου χρόνο, γιατί πλέον έχει καταντήσει μονόλογος. Αλλά νομίζω για αυτή την περίπτωση θα με συγχωρέσεις. Ο Μάρκος καταρχήν κάνει πράγματα απίθανα. Μπαίνει στο Μεσολόγγι και καταφέρνει μόνο με το άκουσμα ότι ήρθε, οι Τούρκοι που το πολιορκούν είναι 6.000 με Ομέρ Βριώνη και Κιουταχή. Και μόνο που ακούν. Ότι φτάνει ζυγόνιο. Ότι μπήκε, όχι, μπήκε μέσα. Δεν αναστέλνουν την επίθεση. Τότε το Μεσολόγγι ήταν ουσιαστικά άοπλο. Δεν υπήρχε ούτε τείχος, ούτε τίποτα. Ένα χωματοβούνι είχαν φτιάξει γύρω-γύρω, χωματοσωρούς ας πούμε, για να μπορέσουν να αντισταθούν. Λοιπόν, μόνο που ακούν ότι είναι ο Μάρκος μέσα, δεν ξέρουν τι δυνάμεις έχει, αρχίζουν συνομιλίες, τις οποίες ο Μάρκος τις παρατείνει μυστικά, λέγοντάς του ότι εγώ θα τους πείσω και θα σας το παραδώσω. Αλλά μην κάνετε επίθεση ακόμη και αυτοί τον ακούνε. Μέχρι που φτάνουν καράβια ιδραϊκά και σπετσιώτικα και αποβιβάζουν 2.000 Πελοποννησίους. Όταν το ξέρει, τους λέει τα κλειδιά είναι κρεμασμένα στα κανόνια. Ελάτε πάρτε τα. Πόσα ήταν τα παλικάρια που είχε μαζί του ο Μάρκος. 35. Ναι, εγώ ξέρω. Ναι. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο νούμερο. Ναι. Είναι δηλαδή απίστευτο νούμερο. Δεν ξέρανε, αλλά φοβόντουσαν. Είναι από τις στιγμές που το όνομα και μόνο σκιάζει και τρομάζει τον αντίπαλο και του δημιουργεί ρήγματα. Και... Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πρέπει να πω τώρα λοιπόν όμως, γιατί και ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, ότι από εκεί και πέρα ο Μάρκος αναλαμβάνοντας πλέον ηγετικό ρόλο στη φρουρά του Μεσολογγίου, βρισκόμαστε το 1822, οργανώνει με μοναδικό τρόπο τις ελληνικές δυνάμεις. Εις ανταπόδοση των ικανοτήτων του και των ενεργειών του, η κυβέρνηση του απονέμει το δίπλωμα του στρατηγού. Επειδή όμως οι Έλληνες σε αυτά είμαστε λίγο μνησίκαγοι, αυτό προκάλεσε ζήλιες. Τον Ιούνιο λοιπόν ή Ιούλιο του 1823, ενώ είναι γνωστό ότι κατεβαίνει μια τεράστια στρατιά Τουρκ-Αλβανών γκέκιδων από τα βορεινά της Αλβανίας, η οποία ακολουθεί το δρομολόγιο και θα περάσει από το Καρπενήσι, οι Έλληνες οπλαρχηγοί είναι σε διχόνια, επειδή ακριβώς ο Μάρκος Μπότσαρης έχει ονομαστεί στρατηγός. Τι κάνει ο Μάρκος? Τους καλεί σε έναν υπαίθριο χώρο, κυρίως τις σουλιώτικες φάρες, αλλά και άλλους οπλαρχηγούς, και τους βγάζει ένα λόγο. Δεν έχει διασωθεί το πλήρες κείμενο φυσικά, γιατί τα είπα από στήθους, αλλά το χαρακτηριστικό σημείο είναι ότι βγάζει το δίπλωμα της στρατηγίας, λέει ότι αυτό το δίπλωμα μου το έδωσε η κυβέρνηση και το σέβομαι, το βάζει στο κεφάλι του, αλλά το σκίζω προκειμένου να είμαστε μονιασμένοι. Και όποιος θέλει να γίνει στρατηγός, να έρθει αύριο μαζί μου να πολεμήσει αυτούς που κατεβαίνουν από πάνω. Τα αξιώματα εκεί κερδίζονται στη μάχη. Μπράβο. Και εκεί κάνει κάτι μοναδικό. Μαζεύει τους σουλιώτες και κάποιους εθελοντές
περίπου 1.500 παλικάρια και προωθείται πέρα από τις γραμμές αμήνης που οι Έλληνες είχαν στο Μεσολόγγι πιο μπροστά και πάει και να επιτεθεί στους επερχομένους Τουρκαλβανούς στο Καρπενήσι όπου έχουν κατασταλάξει. Η προφυλακή τους αποτελεί τουλάχιστον από 6.000 στρατιώτες. Εκεί λοιπόν προκαλεί με νυχτερινή επίθεση τρομακτική φθορά, είναι άπειρα τα θύματα αλλά και τα λάφυρα που λαμβάνουν οι Έλληνες. Δυστυχώς όμως, με πολύ λίγα λόγια θα το πω, τραυματίζεται θανάσιμα στο κεφάλι του. Η ταφή που του έγινε μετά τη μεταφορά του στο Μεσολόγγι είναι από τα μοναδικά γεγονότα τα οποία έχουν υμνηθεί από το δημοτικό τραγούδι κατά τρόπο μοναδικό. Αλλά ο θάνατός του προκαλεί κύμα αγάπης για την Ελλάδα και την Ελληνική Επανάσταση σε όλη την Ευρώπη. Έτσι. Ο Βίκτορ Ουγκό. Φιλελληνικό κίνημα. Μπράβο. Ο Βίκτορ Ουγκό, αυτός ο μεγάλος Γάλλος συγγραφέας, αναφέρει ότι 4 είναι οι παγκόσμιοι ήρωες. Ο Γεώργιος Ουάσιγκτον, ο Σιμών Μπολιβάρ στη Νότιο Αμερική, ο Θαδέος Κοτσούσκο, ο Πολωνός και ο Μάρκος Μπότσαρης. Δεν θα ήταν ίσως υπερβολή να αναφέρω ότι στο Παρίσι υπάρχει μία οδός, η Ρή Μπότσαρης. Τη βλέπουμε και σε πρόλαβα. Και τη είναι η μοναδική που αναφέρεται σε Έλληνα ήρωα. Οι Γάλλοι, ειδικά οι Γάλλοι, αλλά και όλη η Ευρώπη, λατρεύανε το όνομα και τις πράξεις και την στρατηγική ικανότητα του Μάρκου κατά τρόπο μοναδικό και τον ύμνησαν. Είναι μεγάλος ο αριθμός των ποιμάτων, των μελοδραμάτων, των θεατρικών έργων, των συγγραφημάτων που έχουν γίνει για τον Μάρκο. Επίσης, να σου πω, αγάλματα, ρολόγια, πρωτομές, ακόμα και δώρα που κάνανε μικρογλυπτά για τα σπίτια οι Γάλλοι ευγενείς μεταξύ τους, και έχουμε δει πάρα πολλά τέτοια σε δημοπρασίες, είχαν πάνω τον Μπότσα και κυρίως τη θανή του. Τη θανή του. Κυρίως τη θανή του. Είναι σαφές. Εκείνο που θα μου επιτρέψει να σου πω είναι το εξής. Μισό λεπτό, μια που είμαστε στη θανή. Θέλω να πω σε όλους αυτούς που κατά κόρον κάθε Κυριακή κάνουν εκδρομή στον Μπρουσό. Χιλιάδες λεωφορεία, χιλιάδες τουρίστες που πηγαίνουν και προσκυνάνε σε ένα απίστευτο, πάρα πολύ όμορφο μοναστήρι και βλέπουν και το Καραϊσκάκι μέσα του. Δεν σταματάνε ένα λεπτό στο δρόμο από το Καρπενήσι προς τον Μπρουσό, στο μνημείο που έπεσε ο Μάρκος Μπότσαρης, να ανάψουν και εκεί ένα κερί. Έλεος, έλεος χριστιανοί, έλεος. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι ίδιοι οι συμμαχητές του ανέφερε στον Καραϊσκάκη. Ο Καραϊσκάκης είπε ότι ο Μάρκος ήταν τρανός, είχε νου και που δεν είχε άλλος, είχε καρδιά λιονταριού και γνώμη δίκαιη σαν του Χριστού. Εμείς όλοι ούτε στο δάχτυλό του δεν φτάναμε. Αυτά τα λέει ο Καραϊσκάκης. Ο Διονύσιος Σολωμός σε ολόκληρο τον εθνικό ύμνο δεν αναφέρει κανέναν Έλληνα ήρωα με το όνομά του. Μόνο για τον Μάρκο κάνει εξαίρεση. Θα περιοριστώ να πω κάτι το οποίο και εμένα έτσι με συγκινεί μέσα σε όλα αυτά που έχουν υποθεί, γιατί τονίζει και κάτι που είναι στις ημέρες μας πολύ σημαντικό να το πούμε. Ήταν ένας ηγέτης ανιδιοτελής. Ήταν η έκφραση και η ενσάρκωση του ανθρώπου που δεν ενδιαφερόταν για το χρήμα. Και θα έπρεπε να είναι αυτό το ίνδαλμα και αυτό ο οδηγός μας και στη σημερινή ζωή. Και μόνο γι' αυτό. Ας μην έκανε όλα τα Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ένας ηγέτης ο οποίος δεν αγάπησε το χρήμα, δεν πολέμησε, δεν έκανε τίποτα για το χρήμα. Δύο ρίσεις για τον Μάρκο Μπότσαρη, ένα από έναν Έλληνα και ένα από έναν ξένο. Ο ακαδημαϊκός Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας, τον οποίο είπε το εξής αντιπροσωπευτικό για αυτό τον ιδανικό ήρωα. Ο Μάρκος Μπότσαρης είναι ίσως ο μόνος εκ των ηγετών του αγώνος. Δια την στρατηγικήν αξίαν, δια την προσωπικήν ανδρίαν, δια την πολιτικήν σύνεσιν, δια την ψυχικήν ευγένειαν, δια την ευθύτητα του χαρακτήρος, δια την μοναδικήν ανιδιοτέλειαν του οποίου δεν υπάρχει δευτέρα γνώμη. Είναι ο μόνος ασκίαστος, είναι ο μόνος πάλευκος αρχηγός και η δόξα του απήχησε αμέσως εις τον κόσμο ολόκληρο. Όσον δε αφορά τους ξένους, θα αναφερθώ μόνο στον Γάλλο συγγραφέα και ακαδημαϊκό Ογκάστ Φάμπρ, ο οποίος έγραψε τα ακόλουθα. Ο Μάρκος Μπότσαρης εδείχθη ο άξιος αντιπρόσωπος όλης της αρχαίας Ελλάδος, συνενώνων τα σαρετά των σοφών της
και την έμπνευση των ποιητών της με τους ηρωισμούς των ημιθέων της. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, γιατί τελειώνει δυστυχώς ο αμήλικτος τηλεοπτικός χρόνος, κοίτατε σε παρακαλώ την οθόνη και πες μου τι είναι αυτό που βλέπουμε. Είναι ένας πίνακας με τον Μάρκο Μπότσαρ, γιατί ενέπνευσε και σύγχρονους καλλιτέχνες ο Μάρκος. Είναι ένας πίνακας που ανήκει σε μένα προς το παρόν. Σκοπεύω όμως να τον δωρήσω στο Μουσείο της Άρτας όταν θα ολοκληρωθεί για τέτοιους σκοπούς. Είναι διαχειρός Τάκη Σιδέρη, του σύγχρονου Έλληνα ζωγράφου και συγγενούς μου, ο οποίος πραγματικά έβαλε όλη του την τέχνη και την ψυχή του, γιατί πραγματικά και εκείνος λατρεύει τον ήρωα αυτό. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, με αυτά τα λόγια άλλη μια εκπομπή στην Αθηνά σας έκανε παρέα σήμερα, σας ταξίδεψε στο Σούλι, σας πήγε πίσω στο 1821, ξεκίνησε από το 1400, προσπάθησε να λύσει κάποια μυστήρια εντός και εκτός εισαγωγικών, προσπάθησε να σας πείσει για τα αυτονόητα, γιατί δυστυχώς σε αυτή τη χώρα για αυτά πρέπει να παλεύουμε, τα αυτονόητα αυτόν τον καιρό. Ο Γιώργος Λεκάκης με τον Γρηγόρη Κωσιβάκη ήταν στις οθόνες σας, στα μικρόφωνα, και μαζί με όλους τους τεχνικούς που δούλεψαν για αυτήν εδώ την εκπομπή, θα ήθελα να σας πω να είστε πάντα καλά, με το χέρι και την καρδιά στην Ελλάδα μας, να είμαστε καλά για την επόμενη μας εκπομπή, να τα ξαναπούμε, και μέχρι τότε, έρωστε και ευδαιμονείτε.